Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει και το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Έως σήμερα, περισσότερα από 1.289.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, με 70.624 καταγεγραμμένους θανάτους, αλλά και περισσότερους από 272.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 337.000 κρούσματα και 9.664 νεκρούς. Στην Ευρώπη, έως σήμερα 6 Απριλίου, περισσότερες από 582.000 περιπτώσεις της νόσου έχουν καταγραφεί, με την Ισπανία και την Ιταλία να έχουν καταγράψει περίπου το 45% των περιπτώσεων και 47.741 θανάτους συνολικά. Επίσης, από τον ευρωπαϊκό χώρο είναι πολύ σημαντικά τα δεδομένα από την Γαλλία, η οποία καταγράφει πολύ υψηλό αριθμό θανάτων σε γυροκομεία. Σήμερα ανακοινώνουμε 20 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 1.755, εκ των οποίων το 55% αφορά άντρες. 361 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 655 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Έχουν διενεργηθεί 26.193 εργαστηριακοί έλεγχοι. 90 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 19 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες, δηλαδή περίπου το 79% είναι άνδρες. Το 71% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 9 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ, ενώ συνολικά 269 ασθενείς έχουν πάρει ως σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Τέλος, έχουμε 6 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 79 συνολικά θανάτους στη χώρα. Το 29%, 23% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 86% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Σχετικά με τη σοβαρή νόσο σε νέους, είδα αρκετά να γράφονται αυτό το Σαββατοκύριακο και θεώρησα πως πρέπει να σας πω μερικά πράγματα για τη σοβαρή νόσο. Είναι ένας ιός που δεν έχουμε ανοσία, άρα μπορούν να νοσήσουμε όλοι και νέοι νοσούν. Η Ιταλία καταγράφει 25% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μεταξύ ατόμων ηλικίας από 19 έως 50 ετών. Στην Ισπανία, το 33% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων είναι ηλικίας κάτω των 44 ετών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Αμερικανικό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων καταγράφει 29% των περιπτώσεων της νόσης σε ηλικίες 20 έως 44 ετών. Στην πατρίδα μας, στο σύνολο των κρουσμάτων στα οποία έχουμε πληροφορία, μεταξύ ηλικία 40 και 64 ετών, το 45% της νόσου έχει καταγραφεί, ενώ ένα 31% της νόσου έχει καταγραφεί σε ηλικίες 18-39 ετών, ενώ στις μικρές ηλικίες τα παιδιά, μόλις το 2,8% της νόσου, 47 κρούσματα έχουν καταγραφεί. Ακόμα πιο δύσκολο να εξηγηθεί είναι οι σπάνιοι θάνατοι σε αυτές τις νέες ηλικίες. Αποφάσισα να σας εξηγήσω αυτό που λέμε παθογένεια της νόσου. Αυτό που όλοι οι επιστήμονες στον κόσμο ψάχνουν. Φυσικά και δεν το γνωρίζω, αλλά γίνεται τεράστια ερευνητική προσπάθεια για να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό άντλησα πληροφορίες από πολύ πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις για το ερώτημα του πέραν της ηλικίας, πέραν των υποκείμενων νοσημάτων, τι άλλο υπάρχει και νοσούν καμιά φορά ευτυχώς σπάνια νέοι άνθρωποι και αυτοί οι νέοι άνθρωποι να νοσούν σοβαρά. Οι επιστήμονες ψάχνουν την πιθανότητα να υπάρχουν ειδικά γονίδια που καθορίζουν ποιος θα πάει ή δεν θα πάει καλά. Όπως το γονίδιο του υποδοχέα που χρησιμοποιεί ο ιός για να μας επιτεθεί. Της πόρτας δηλαδή για να μπει στον οργανισμό μας. Η πόρτα αυτή ουσιαστικά βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια των κυττάρων του πνεύμονα και της καρδιάς. Παραλλαγές στο γονίδιο αυτό θα μπορούσαν να κάνουν την πόρτα λίγο πιο ανοιχτή ή λίγο πιο κλειστή, ώστε να διευκολύνεται ή να δυσκολεύεται ο ιός αντίστοιχα να μπει στα κύτταρα των πνευμόνων. Επίσης, υπάρχει μια ουσία που βοηθάει τον πνεύμονά μας να εκπτύσσεται και να συσπάται. Φανταστείτε ένα σφουγγάρι.
Μέσα στους πνεύμονες λοιπόν υπάρχει μια ουσία που το σφουγγάρει, δράσει ένα απορρυπαντικό στο σφουγγάρι και το κάνει πιο μαλακό και εύκαμπτο και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Αυτό το συστατικό εμείς οι επιστήμονες το ονομάζουμε επιφανειοδραστικό παράγοντα και μπορεί γρήγορα να εξαντλείται σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν μολυθεί με τον κορονοϊό και δεν πάνε τόσο καλά ακόμα και όταν είναι στον αναπνευστήρα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πώς η άμυνά μας, το ανοσοποιητικό μας σύστημα ανταποκρίνεται στον ιό. Σε μερικούς, ευτυχώς λίγους, νέους, υγιείς κατά τα άλλα ανθρώπους, ένα πολύ αντιδραστικό ανοσοποιητικό σύστημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μαζική καταιγίδα φλεγμονής που κατακλείει τον πνεύμονα και τα άλλα όργανα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ένα ηλικιωμένο ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα που είναι το πρόβλημα. Είναι αυτό που λειτουργεί πολύ καλά. Κάτι άλλο που μπορεί να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι νέοι άνθρωποι, επειδή φοβούνται λιγότερο, δεν παίρνουν τα μέτρα προφύλαξης και εκτίθενται σε ψηλότερες ποσότητες του ιού στο περιβάλλον τους. Η οδηγία παραμένει ίδια. Αν ελαττώσουμε την πιθανή έκθεση στον ιό στο ελάχιστο αυτή την περίοδο, αν μείνουμε σπίτι, αν τηρήσουμε καλή υγιεινή των χεριών, είναι πολύ πιθανότερο να πάμε καλά. Σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για διάφορα θέματα. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η εκπόνηση ειδικών οδηγιών για αιματολογικούς και ογκολογικούς ασθενείς σε συνεργασία με ειδική ομάδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο ιός διασπείρεται τόσο γρήγορα που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν διακόψει την ιχνηλάτιση επαφών λόγω της διασποράς του ιού. Μια δράση που με πολλή δυσκολία συνεχίζουμε στην πατρίδα μας, επιστήμονες που έχουν ξεπεράσει τους εαυτούς τους, οι συνάδελφοί μου στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και συναδέλφους ιατρούς σε ειδικές οβάλετες ομάδες του πληθυσμού συνεχίζουν αυτή τη διεργασία, σε αυτές τις ομάδες που έχουν υψηλή ευπάθεια και αυξημένο κίνδυνο. Αυτό έγινε και χθες στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Μαλακάσα, υπό άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως ελέγχθηκαν όλες τις στενές επαφές του επιβεβαιωμένου κρούσματος και οι γιατροί και συνάδελφοι που δουλεύουν εκεί, καθώς και προσωπικό του στρατού. Επίσης, χθες από τον ΕΟΔΗ ανακοινώθηκαν ειδικές δράσεις για τη λήψη μέτρων διασφάλισης υπάρκειας στα αποθέματα αίματος. Αυτές οι δράσεις συνεχίζονται εδώ και περίπου 20 μέρες και έχουν συλλεχθεί περίπου 4.000 μονάδες αίματος. Στα πλαίσια αυτά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σάβα από τη Βόρεια Ελλάδα και τον Ανδρέα από την Κρήτη, που παρακινημένοι από τη δικιά τους αγάπη για τον άνθρωπο και όχι από τα δικά μου λόγια όπως αυτοί ισχυρίζονται, αποφάσισαν να δωρήσουν μόσχευμα μυελού. Μυελού των οστών, ξεπερνώντας τους φόβους αυτών των ημερών, με εξαιρετικό συντονισμό από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, ο ένας προορίζεται βάση συμβατότητας για ένα παιδάκι στην Τουρκία. Αυτό σημαίνει αλληλεγγύη των λαών μπροστά στον κοινό εχθρό. Ο κορονοϊός έχει δημιουργήσει τη δική του μορφή πανικού και φόβου. Έχει αλλάξει εντελώς την καθημερινότητά μας. Παραλύει την οικονομία. Διαιρεί τους ανθρώπους τον ένα από τον άλλο. Έχει ενσπείρει στις καρδιές μας το φόβο για τον άγνωστο. Τον αόρατο φόβο για τον ξένο δίπλα μας. Τον άγνωστο, το αόρατο. Έχει αδειάσει τους δρόμους, τα εστιατόρια. Έχει σταματήσει τα ταξίδια, έχει κλείσει τα σύνορα. Μετέτρεψε τα νοσοκομεία σε χώρους διαλογής και σε πολλές χώρες τα γέμισε με ασθενείς σαν να ήταν πόλεμος. Ο ιός έχει δημιουργήσει ένα διαφορετικό τύπου φόβο επειδή δύσκολα ελέγχεται. Άκουσα από τον Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πως δεν κάνουμε το χρονοδιάγραμμα εμείς. Ο ιός το κάνει. Πρέπει να ανταποκρινόμαστε συνεχώς σε αυτό που βλέπουμε. Σε αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στην πρώτη γραμμή, στα ιατρεία, στα επίγοντα, στα νοσοκομεία, στις ΜΕΘ. Ο ιός δεν εντυπωσιάζεται από τη δική μου ή κάποια άλλη ρητορική και απαιτεί συμμόρφωση με δύσκολα μέτρα που λαμβάνονται με επιστημονικά κριτήρια. Η συλλογική μας σκέψη, ώστε να μην επιβαρύνουμε το διπλανό με τη διασπορά του ιού, να μην υπερφορτώσουμε τις δομές υγείας, είναι και παραμένει τις επόμενες εβδομάδες ο κύριος στόχος μας. Ο ιός, πέραν των διχασμών που πάση θυσία πρέπει να αποφύγουμε, μας θυμίζει πως οι ελεύθερες κοινωνίες ευδοκιμούν με κανόνες αστικής ευθύνης. Παρά τη σοβαρή κατάσταση, φαίνεται πως με τα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων και των νεκρών. Η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία καταγράφουν σταδιακή μείωση των περιπτώσεων νόσου και θανόντων. Ταυτόχρονα όμως έχουν να ζήσουν κάτι αντίστοιχο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Τόσο το επίπεδο της νησιμότητας, όσο και ο ρυθμός αύξησή της στη χώρα μας φαίνονται ευνοϊκά σε σύγκριση με άλλες χώρες αυτή τη στιγμή, όπως διαβεβαιώνουν στις συζητήσεις μας και οι ειδικοί της Επιτροπής μας. Αυτό δεν πρέπει με κανένα τρόπο να οδηγήσει σε φυσικασμό. Δεν θέλουμε η εικόνα μας να ανατραπεί τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε ένα σημαντικό μετριασμό του πρώτου επιδημικού κύματος στη χώρα μας. Να αποδώσουν τα μέτρα, να βγούμε πιο σοφοί από αυτή την περιπέτεια και πιο έτοιμοι για την αντιμετώπιση του ιού στο άμεσο μέλλον. Πρέπει όλοι να δείξουμε κουράγιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.